Η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, συνεπικουρούμενη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλλιέργησε ένα κλίμα αναμονής για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, αναμένοντας τις προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι αποκαλύφθηκε όμως επί της ουσίας μετά την ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη? Ότι όλα αυτά ήταν άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό το οποίο είπε ξεκάθαρα ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η κυβέρνηση είναι στρατευμένη στην επιτάχυνση της υλοποίησης και κλιμάκωσης μιας φοδρότατης επίθεσης απέναντι στις ανάγκες του λαού, στα δικαιώματα των εργαζόμενων και των λοιπόν λαϊκών στρωμάτων. Και όλα αυτά βεβαίως στο όνομα της θωράκης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και στην ενίσχυση της κερδοφορίας του, στο όνομα της υλοποίησης της αντιλαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θωρακίζει τις ανάγκες των πολυεθνικών σε βάρος των λαών, και βεβαίως στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός για τη διαχείριση ενός άδικου κρατικού χρέους για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος ο λαός. Τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός είτε είναι μέτρα για την εκτόνωση ενός μικρού μέρους της λαϊκής δυσαρέσκειας, όπως για παράδειγμα τα διάφορα επιδόματα ad hoc, μια φορά το χρόνο, εφόσον το επιτρέπουν η δημοσιονομική κατάσταση, σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε άτομα και νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο επιβίωσης. Τι έχουμε όμως στην προκειμένη περίπτωση? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μια αναδιανομή της φτώχειας. Δηλαδή οι λιγότερο φτωχοί πληρώνουν μέσω της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων, γιατί τα κύρια υποζύγια των φορολογικών εσόδων είναι τα λαϊκά στρώματα, πάνω από 95% είτε άμεσα είτε έμεσα επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα για να μπορέσουν να πάρουν κάποια ψίχουλα οι φτωχοί και εξαθλειωμένοι. Ή άλλο μέτρο το οποίο αποτελεί προσπάθεια εκτόνωσης αυτής της αρέσκειας είναι το επίδομα ανεργίας, το οποίο τι λέτε θα αυξηθεί, λέτε εμπροσθοβαρός, και σιγά σιγά θα μειώνεται. Ένα επίδομα ανεργίας που το παίρνει μόλις το 10%, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το πάρουν, και βεβαίως μέσα από αυτή τη λογική τι κάνετε? Βία σπρώχνετε τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους που είναι στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, αυτούς κατά κύριο λόγο θα χτυπήσει ένα τέτοιο μέτρο, να αποδεχθούν μετά για να μπορέσουν να επιβιώσουν θέσεις κακοπληρωμένες και κάτω από απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Ποιον εξυπηρετεί λοιπόν με αυτή την αλλαγή στο επίδομα εργασίας? Τους επιχειρηματικούς ομίλους, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους από φτηνό και χωρίς δικαιώματα εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Ή μέτρα τα οποία επί της ουσίας τα εμφανίζονται ως φιλολαϊκά, αλλά στην ουσία εξυπηρετούν τις ανάγκες των μονοπωλίων. Είπα για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας. Άλλα, η έκπτωση που λέτε από τον έμφυα κατά 20% εφόσον έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους. Αλήθεια? Πού τους πρόχνετε? Τους πρόχνετε επί της ουσίας στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι ζουν παρασιτικά. Αντί λοιπόν το κράτος να διασφαλίσει τη θωράκιση της κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας από τα φυσικά φαινόμενα, τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, τους πρόχνεται επί της ουσίας την ιδιωτική ασφάλιση για να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ή η μείωση κατά μίας μονάδας των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν είναι προς όφελος των μισθωτών, ενώ επί της ουσίας μειώνεται έτσι ο συνολικός μισθός. Γιατί ο μισθός αποτελείται από τον ονομαστικό και βεβαίως και από αυτά που παίρνει δηλαδή στο χέρι του, από το φόρο τον οποίο πληρώνει και από τις ασφαλιστικές κρατήσεις. Τι κάνετε με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Μειώνεται το μισθό, το συνολικό μισθό του εργαζόμενου. Προς όφελος ποιον? Των επιχειρηματικών ομίλων. Πιο φτηνή η εργατική δύναμη. Και επί της ουσίας δεν είναι μόνο ότι μειώνεται το μισθό του εργαζόμενου το συνολικό, αλλά τι κάνετε? Επιβαρύνεται και τα ασφαλιστικά ταμεία με μειωμένα έσοδα.
και θα έρθετε μετά να πείτε, ενώ είστε υπαίτιοι για την κατάσταση στην οποία έχετε οδηγήσει το ασφαλιστικό σύστημα και τα περιουσιακά του στοιχεία του, δεν υπάρχουν πλέον χρήματα, άρα πρέπει να περικόψουμε τις συντάξεις ή να εμπορευματοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις διάφορες ασφαλιστικές δαπάνες, είτε είναι για την υγεία, την περίθαλψη, είτε για το φάρμακο. Άρα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ιδιωτική συμμετοχή. Δηλαδή ποτέ δίνεται από τη μία τσέπη κάποια ψίχουλα για να του πάρετε τα πολλά λεφτά από την άλλη τσέπη. Να λοιπόν πώς με την πολιτική σας επιτυχίες τι εξυπηρετείτε τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά εκεί που απογειώνεται η προσπάθεια εξαπάτησης, το έλεγε και από ορισμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι με το άρθρο 39 του σημερινού νομοσχεδίου. Αφορολόγητο λέει πετρέλαιο αγρότε. Σοβαρά μιλάτε? Αυτή η ρύθμιση είναι αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες? Πλάκα κάνετε. Γιατί επί της ουσίας τι είναι? Είναι απλά και μόνο η επιστροφή ενός μέρους. Πόσο ήταν η επιστροφή του αφορολόγητου πριν καταργηθεί με το μνημονιακό, με το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το ψηφίσατε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, η ετήσια δαπάνη ήταν 180 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχετε επιστρέψει μετά από αγώνες των αγροτών? Το 2022 δώσατε 70 εκατομμύρια, το 2023 76 εκατομμύρια, το 2024 82 εκατομμύρια και τώρα λέτε 100. 180 επιστρέφονταν το 2014 και τώρα 100. Πόσο είχε τιμή πετρελαίου τότε? 1 ευρώ. Τώρα πόσο έχει? 1,5. Αυξήθηκε 50% η τιμή του πετρελαίου και εσείς τους επιστρέφετε μόλις το 55% που δινόταν τότε. Ενώ κανονικά, άμα κάνουμε τις πράξεις, είναι απλά, μαθηματικά. Θα έπρεπε να επιστρέφετε με τις τιμές του 2015 270 εκατομμύρια. Με βάση τις σημερινές τιμές του πετρελαίου. Και τι επιστρέφετε? 100. Δηλαδή μόλις το 1/3. Και βέβαια δεν βάζουμε εδώ πέρα τις εξαιρέσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάρουν. Ακόμη και αγρότες που είναι κατά κύριο επάγγελμα, αλλά βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς. Οι οποίοι μόνοι νόμιμα δεν έχουν βιβλία και δεν παίρνουν πλήρη επιστροφή του ΦΠΑ. Αυτούς τους εξαιρείτε. Είναι αγρότες και παιδιά κατώτερου Θεού. Να λοιπόν, όταν αυτό μιλάμε για μια εξαπάτηση συστηματική των αγροτών, την ίδια στιγμή που διασφαλίζεται πλήρως αφορολόγητο πετρέλαιο, για παράδειγμα, στους εφοπλιστές. Γιατί λοιπόν να μην ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημα των αγροτών που είναι αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα? Αυτό είναι το αίτημα που διατυπώνει ο αγρότης. Και όχι επιστροφή ενός τμήματος των τεράστιων δαπανών που έχουν για το πετρέλαιο, όταν το πετρέλαιο το επιβαρύνει κατά 50% με τους διάφορους φόρους και μάλιστα φόρο πάνω στο φόρο. Γιατί και στον ειδικό φόρο κατανάλωση πετρελαίου μπαίνει και ο ΦΠΑ. Φόρο πάνω στο φόρο. Αυτές είναι οι πολιτικές, οι αντιλαϊκές όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής, αλλά και των προηγούμενων, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το άρθρο. Ή έχουμε άλλα άρθρα, για παράδειγμα, που δείχνουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής σας. Καταργείτε το χαρτόσημο και το αντικαθιστάτε με το ψηφιακό τέλος, αλλά επί της ουσίας καταργείτε το χαρτόσημο ή το ψηφιακό τέλος με τη νέα του μορφή σε μια σειρά δοσοληψίες, συναλλαγές που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ενώ αντίθετα, αυτές που έχουν τα φυσικά πρόσωπα το διατηρείτε. Και αλήθεια, στο άρθρο 36, γιατί το κάνετε αυτό του νομοσχεδίου, που λέτε ότι ακίνητα που ανήκουν σε πρεσβείες του εξωτερικού μπορούν να δίνονται χωρίς ΦΠΑ εφόσον παραχωρούνται για μορφωτικούς σκοπούς? Μήπως είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων? Γαλλικό πανεπιστήμιο θέλει να έρθει στην Ελλάδα να κάνει παράρτημα. Γι' αυτό το κάνετε. Για να γίνει πιο ελκυστική η προσέλευση των ιδιωτικών πανεπιστημίων του εξωτερικού και να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί άλλα ιδρύματα, τα οποία ήταν ήδη μορφωτικά, δεν πλήρωναν. Τώρα που το επεκτείνεται, γιατί? Για να μπορέσουν ακριβώς να ενταχθούν και αυτά. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επί της ουσίας την εμπορευματοποιούν ακόμη περισσότερο την παιδεία.
Και βεβαίως το άρθρο 28, το οποίο είναι ένα χαράτσι για τα μέλη των επαγγελματικών σωματείων. Για ποιο λόγο αυτό το χαράτσι? Για να αποτρέψει τη συμμετοχή στα επαγγελματικά σωματεία και να υπάρχει ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα που να μπορεί να αμφισβητεί τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές. Αυτός είναι ο λόγος. Θέλετε να έχετε ένα χειραγωγημένο και ανίσχυρο συνδικαλιστικό κίνημα. Και όταν το πάτε στα επαγγελματικά σωματεία, αύριο μεθαύριο θα το βάλετε και στα εργατικά σωματεία. Και στους φοιτητικούς συλλόγους ενδεχόμενα. Η φαντασία σουριάζει τέτοια μέτρα. Αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντισυνδικαλιστικά. Και βεβαίως, η κοροϊδία απογειώνεται της κυβέρνησης. Όταν λέτε ότι θα καταργήσετε το τέλος επιτιδεύματος, το μισό. Γιατί φέτος πλήρωσε το μισό τέλος επιτιδεύματος, 325 ευρώ. Την ίδια στιγμή που έχετε ταράξει τους επαγγελματίες στη φορολογία μέσω του κεφαλικού φόρου. Μέσω του κεφαλικού φόρου. Αυτό τον, πώς το λένε, των διαφόρων τεκμηρίων. Πού οδήγησαν αυτά τα τεκμήρια μεσοσταθμικά? 2.800 ευρώ παραπάνω πληρώσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 2.800 ευρώ. Αυτό πού θα οδηγήσει? Ήδη οδηγεί σε κλείσιμο μαγαζιών. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και λέτε, σας παίρνω 2.800 για να σας επιστρέψω 325. Ωραία. Υπέροχα. Σας παίρνω 10 και σας επιστρέφω 1. Και πρέπει να μου χρωστάτε και ευγνωμοσύνη. Ότι δείχνω έτσι τα φιλεργατικά μου, τα φιλολαϊκά μου αισθήματα. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, η σκληρή αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης εκφράζεται από δύο πρόσφατα μέτρα. Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο είναι οι νέες ανατιμήσεις στα φάρμακα. Σε πάνω από 800 συνταγογραφούμενα φάρμακα, η αυξήση είναι έως 400%. Μέσα Αυγούστου αυτό. Όταν τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί το Γενάρη του 24 αύξηση των τιμών των φαρμάκων 12,7%. Το Φλεβάρι του 24 δεν πήρα τα απόφαση να αποζημιώνονται μόνο η πιο χαμηλή τιμή των, για κάθε γενώσιμο φάρμακο, που οδήγησε αυτό επί της ουσίας τα πιο ακριβά γενώσιμα να αναγκάζεται ο ασφαλισμένος να τα πληρώνει την τσέπη του. Και αυτό ήταν μια αύξηση κατά 80% της επιβάρησης των ασφαλισμένων. Με αποτέλεσμα τι είναι αυτό, πού οδήγησε αυτή η επιβάρηση των ασφαλισμένων? Στο να εξυπηρετηθούν οι φαρμακοβιομηχανίες. Γιατί εξυπηρετήθηκαν? Γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες, τα έσοδα τους ήταν σταθερά, αλλά απαλλάχθηκαν από τι? Από το clawback. Που θα έπρεπε να επιστρέψουν αυτή τη συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων πίσω στο Υπουργείο. Έτσι μόνο εξυπηρετήθηκαν στις φαρμακοβιομηχανίες επί της ουσίας. Τα έσοδά τους και ο λαός να πληρώνει περισσότερα. Πιο βαθύ ότι χέρι στην τσέπη. Και τώρα έρχεστε και αυξάνετε μέχρι 400% φάρμακα. Για ποιο λόγο? Γιατί λέτε οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Άρα δεν συμφέρει τις φαρμακοβιομηχανίες να τα παράγουν για την Ελλάδα και τα κάνουν εξαγωγές. Επί της ουσίας ποιον εξυπηρετεί δηλαδή? Τις φαρμακοβιομηχανίες και τα κέρδη τους με το σύνολο των πολιτικών σας. Για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα της αντιλαϊκής πολιτικής, είναι οι διάφορες εξαγγελίες, χθεσινές εξαγγελίες του αρμόδιου υπουργού για το νερό. Τι είπε ο υπουργός? Ότι λόγω για να αντιμετωπιστεί σπατάλη και το κίνδυνος λειψιδρίας, λέει. Αλήθεια, λειψιδρία στην Ελλάδα? Σοβαρά μιλάτε? Με κάθε μπόρα πνιγόμαστε. Και ταυτόχρονα είμαστε και λειψιδρία, έχουμε και λειψιδρία. Δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο, και να πνιγόμαστε και να έχουμε λειψιδρία. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Ποιο είναι αυτό? Ότι επί της ουσίας το νερό είναι εμπόρευμα. Και θα πρέπει να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η ιδιωτικοποίηση και να αυξηθεί η τιμή. Μεσοσταθμικά είπε 30% αύξηση. Στα όρια του πληθωρισμού από 1η-1η του 25. Ο κύριος Σκυλακάκης. Γιατί έχουμε λειψιδρία? Γιατί υπάρχει ο τουρισμός? Βεβαίως. Και ο τουρισμός είναι ένας βασικός παράγοντας. Το μεγάλο τουριστικό ρεύμα, το οποίο επί της ουσίας οδηγεί στη σπατάλη.
πόρων όπως είναι το νερό και σε δίκτυα τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες της μεγάλης του τουρισμού. Γιατί βεβαίως νερό για τις πισίνες υπάρχουν των μεγάλων ξενοδοχείων των πεντάστερων και δεν υπάρχει νερό για να πιει ο κόσμος στις περιοχές αυτές. Αλλά δεν είναι η μοναδική αιτία αυτή. Και αυτή από το 2004 το ΚΚΕ προειδοποιούσε ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν περίμενε ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που οι υποδομές σε τουριστικές περιοχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Θα έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητές τους. Άρα το πρόβλημα είναι γενικότερο. Είπαμε, το νερό στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Το επιβεβαιώνουν αυτά τα διάφορα εμφιαλωμένα νερά τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο. Άρα λοιπόν είναι εμπόρευμα. Δεύτερον, και οι ίδιες οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης. Πώς λειτουργούν αυτές με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με τη λογική της ανταποδοτικότητας. Πουλάνε το νερό. Και μάλιστα πολλές φορές είναι νερό και ακατάλληλο για χρήση. Όχι μόνο σε περιοχές άγονες, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το Ηράκλειο δεν πίνει νερό. Η Ζάκυνθος δεν πίνει νερό. Το Αργοστόλι δεν πίνει νερό. Η Κέρκυρα δεν πίνει νερό. Η Λευκάδα δεν πίνει νερό. Γιατί είναι νερό το οποίο δεν είναι πόσιμο. Και όμως το πληρώνουν ένα νερό το οποίο δεν είναι πόσιμο. Δεύτερον, τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως, ήδη η ΔΑΠ και η ΕΑΘ είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, άρα για τα κέρδη τους δουλεύουν. Και βεβαίως έχετε παραδώσει στους ιδιώτες τη διαχείριση των φραγμάτων. Το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέδωσε στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ τη διαχείριση του φράγματος στη Ρόδο, το καινούριο φράγμα που έγινε, στη θέση Γαδούρα. Ποιος καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική του νερού του φράγματος? Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ την καθορίζει. Και σε αυτή πρέπει να συμβιβαστούν και να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, οι Δήμοι, ο Δήμος της Ρόδου, ο οποίος ιδρεύεται από το συγκεκριμένο φράγμα. Να λοιπόν πώς γίνεται εμπόρευμα ακόμη περισσότερο. Έχουμε απαρχαιωμένες υποδομές. Εδώ τα ίδια τα επίσημα στοιχεία μιλάνε ότι στο δίκτυο της Αττικής χάνει το 50% του νερού. Είναι τρίπιο το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Αυτό δεν είναι σπατάλη πόρων? Να χάνει το 50% λόγω απαρχαιωμένου δικτύου, το οποίο δεν συντηρείται, δεν επισκευάζεται, γιατί έχει κόστος. Τι είναι αυτό? Ή υπάρχει δίκτυο το οποίο είναι επικίνδυνο, με αμίαντο. Για να μην φέρω το ακραίο παράδειγμα της Ζακύνθου, όπου το δίκτυο ίδρευσης επικοινωνούσε λόγω παλαιότητας και τρυπών με τα δίκτυο των οβρίων υδάτων. Με αποτέλεσμα, εκτός από ακατάλληλο νερό η Ζακυνθινή, να τρέχουν από τις βρύσεις και νερό με πετρέλαιο. Γιατί υπήρχε απόρρια πετρέλαιο, χάθηκε πετρέλαιο από μια δεξαμένη και πήγε μέσα στο δίκτυο ίδρευσης και τρέχαν οι βρύσεις πετρέλαιο των Ζακυνθινών. Με τεράστιες ζημίες. Τι είναι αυτά? Δεν σχετίζονται όλα αυτά? Ή δεν ξέρετε, κύριοι της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων, ότι μόλις το 20% των υδάτινων πόρων αξιοποιούνται, ενώ το υπόλοιπο 80% με βάση επίσημες μελέτες του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου χάνεται στη θάλασσα. Έχουμε μια τεράστια απώλεια υδάτινων πόρων που πάει στη θάλασσα. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε φτιάξει φράγματα, μικρά, λιμνοδεξαμενές, γιατί δεν κάνατε καμία κυβέρνηση τη διαχείριση των λεκανών απορροής και συνολικά του υδροφόρου ορίζοντας, γιατί επί της ουσίας τι υπηρετείτε? Υπηρετείτε πιστά μια πολιτική επικίνδυνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οδηγία του 2000 πλαίσιο για το νερό. Που τι λέει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στη βάση της οποίας στηρίχτηκε η κυβέρνηση να εξαγγείλει αυτά τα μέτρα? Η κοινοτική οδηγία λέει το εξής: θέτει σε προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ζήτησης του νερού σε αντιπαράθεση με την ανάγκη μεγιστοποίηση της προσφοράς από κάθε δάτινο διαμέρισμα. Και στο όνομα της λειψής παροχής νερού αυξάνονται οι τιμές, αντί να μεγιστοποιηθεί η παροχή του νερού. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι είναι επικίνδυνες αυτές οι πολιτικές και οι αντιλαϊκές που εφαρμόζονται. Επί της ουσίας, και για να ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δούμε όλη αυτή την πολιτική της κυβέρνησης στη μεγάλη εικόνα. Που η μεγάλη εικόνα τι λέει? Ότι είμαστε σε ενδεχόμενο σε μια νέα εκδήλωση οικονομικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς. Ήδη η γερμανική οικονομία βουλιάζει.
Μεγάλες βιομηχανίες κλείνουν ή απολύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους λόγω του ψηλού ενεργειακού κόστους. Η Γερμανία και η Ιταλία, οι δύο μετέπειτα μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται επί διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Έχουμε τις σφιχτές δημοσιονομικές δαπάνες στο πλαίσιο το νέο το δημοσιονομικό, που σφίγγουν τις κάνουλες για τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ αντίθετα αυξάνουν τις δαπάνες για την πολεμική βιομηχανία, μετατρέποντας την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική βιομηχανία. Αυτή είναι και η πρόταση Ντράγκη για 800 εκατομμύρια ετήσια επιδότηση των βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, λέει, των ΗΠΑ και της Κίνας. Και αυτά τα 800 εκατομμύρια ετήσια, ποιος θα τα πληρώσει? Θα τα πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης για να κερδίσουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία, υπέροχα. Και βεβαίως την όξυση των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων που οδηγούν σε υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως αυτό στην Ουκρανία με κίνδυνο γενίκευσης, αυτό που είναι στην περιοχή μας με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ που σφαγιάζει καθημερινά τον Παλαιστινιακό λαό, και η κυβέρνηση εμπλέκεται σταθερά και στις δύο συγκρούσεις αυτές, με το μέρος των ευρωατλαντικών της συμμάχων, στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας. Το οποίο τι λέει αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση? Μια αστική, μια στρατηγική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας, ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα θα πάρουν ένα κομμάτι από το πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών, σε βάρος των ίδιων των λαϊκών αναγκών, σε βάρος ακόμη και της ζωής του λαού μας, γιατί έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο η χώρα μας, και ταυτόχρονα σε βάρος των ίδιων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Έτσι λοιπόν, οι όποιες διαπιστώσεις, κύριε Πρόεδρε, κάνουν τα άλλα κόμματα, είναι σε σωστή βάση. Αλλά σπέρνουμε μετά και ένα πέπλο ομίχλης. Ποιο είναι αυτό το πέπλο ομίχλης που σπέρνουν τα άλλα κόμματα με βάση τις διαπιστώσεις που κάνουν? Είναι γιατί δεν εμφανίζουν τις αιτίες και τον υπεύθυνο των προβλημάτων. Πώς θα εμφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ την αιτία του προβλήματος? Ότι είναι οι πολιτικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες αποδέχονται, τις οποίες υλοποιούν, τις οποίες στηρίζουν με κάθε τρόπο, ότι είναι η στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων, στο οποίο είναι ο υπέρτατος θεός τους, των πολιτικών τους, γιατί δεν παραπατά σε δύο βάρκες, και από τη μία τα κέρδη και από την άλλη λαϊκές ανάγκες. Και αυτή η στρατηγική σύμπλευση που έχουν έχει οδηγήσει σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων και στην επιδείνωση θέση της λαϊκής οικογένειας. Άρα λοιπόν η αναπαλαίωση της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας και με τον εκφυλισμό αυτού του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν πρόκειται να οδηγεί σε κάτι θετικό για το λαό και τις ανάγκες του, αλλά αντίθετα σε αυτό το οποίο θα οδηγήσει επί της ουσίας, ποιο είναι? Είναι στο να διαμορφωθεί ένας πιστικός πόλος εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Αυτή είναι η χρησιμότητα των κομμάτων αυτών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε να μην περιμένει τίποτα ο λαός, αλλά να οργανώσει την πάλη του, ενισχύοντας ακόμη πιο αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων του κεφαλαίου, να οργανώσει τη δικιά του αντιλαϊκή επίθεση για να αποτρέψει την κλιμάκωση της επίθεσης, να πάρει μέσα να κόψει, να οδηγήσει στη συνολικότερη ρήξη και ανατροπή.